πρόταση της Tandesit για τοπικά μου γενέθλια και τα 7 χρόνια της εκπομπής. Όπως βλέπετε είναι Σάββατο, μέρα δύσκολη. Υπάρχει κόσμος, αλλά ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά, να δείτε δηλαδή πώς διασκεδάζει όχι μόνο η νεολαία, αλλά και κάποια επώνυμη που θα έρθουν να μου ευχηθούν τα χρόνια πολλά, τα δικά μου και τη εκπομπή που μπαίνει στον 7ο χρόνο τηλεοπτικών μεταδόσεων, χάρη στη δική σας αγάπη. Λοιπόν, σήμερα θα είστε μαζί μου εδώ στο Κοκορίκο, θα γλεντήσετε, θα πείτε ένα ποτήρι σαμπάνια στην υγειά μου, θα δείτε επώνυμους να σας μιλούν για τα σχέδιά τους, τι θα κάνουν δηλαδή το καλοκαίρι, τι θα κάνουν το φθινόπωρο, και αυτό θα αποτελέσει δύο ωραίες εκπομπές που φαντάζομαι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι για σας μια ενημέρωση για αγαπημένα σας αστέρια. Η τεχνική του καναλιού 5 είναι πάντα μαζί μου. Ο Θοδωρής ο Μπαλασόπουλος είναι κοντά μου, τα παιδιά, ο Ξινογαλάς όλοι, για να δώσουν ένα παρόν σε μια αλλιώτικη καλοκαιρινή βραδιά που αρχίζει με ένα, όχι ξεφάντωμα, μια καλλιτεχνική ενημέρωση, παύλα, διασκέδαση, παύλα, πολλά αστέρια, παύλα, καλό σας καλοκαίρι. Πάντα από το παραλιακό Κοκορίκο με φόντο μουσική στην Ωραία Λαβανόνη που τραγουδάει και κοντά μου το Χρήστο Φωτίδη που βέβαια τον ξέρετε από τη Λάμψη, από Θεοδώρα με τη Μιμή Ντενίση που ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή εξόρμηση. Καλύτερα μας τα πει ο ίδιος μαζί με τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, Χρήστο. Καταρχήν χρόνια πολλά, Σπύρο μου. Σου εύχομαι πραγματικά από καρδιάς οι εκπομπές σου να είναι πάντα έτσι τόσο ποιοτικές. Είδα τη σημερινή σου. Πάντα είσαι ποιοτικός και αυτό βγαίνει, ξέρεις, και γνώστης των καταστάσεων. Πραγματικά κανείς χαίρεται να κουβεντιάζει με κάποιον που ξέρει τόσο καλά θέατρο όσο εσύ. Λοιπόν, ο Χρήστος όμως ετοιμάζεται μαζί με τη Μιμή Ντενίση στο cast της Θεοδώρας που δεν αλλάζει φέτος και αρχίζεται από πότε περίπου το καλοκαίρι? Αρχίζουμε 27, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου από το Φεστιβάλ της Πάτρας. Ναι. Στη συνέχεια, έχετε κλείσει ημερομηνίες? Στη συνέχεια θα όλο το μήνα αυτόν θα πάμε όλη την Πελοπόννησο και δεν ξέρω κάποια στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι δεν τις ξέρω ακριβώς όλες τις πιάτσες. Θα είναι κάπου 40 παραστάσεις σε αρχαία θέατρα. Τόσες πολλές. Μα υπάρχουν τόσες 40 αρχαία θέατρα? Υπάρχουν. Θα τα εφεύρετε? Όχι. Σπύρο. Υπάρχουν. Ναι. Το ξέρεις ότι υπάρχουν. Ας πούμε υπάρχει ένα που είχα παίξει με τη συγχωρεμένη την Καρέζη, η Δίποδα Τύρανο, που είναι στην Κατούνα, ας πούμε. Ναι, ναι. Που δεν το ξέρει κανείς. Είναι ένας αρχαίος χώρος, ένα βουναλάκι και μπορεί να γίνει. Και το Ακροπόλ πότε αρχίζει? Το Ακροπόλ αρχίζει το τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Ενημερωθήκατε για τη Λάμψη, για τον κύριο Φωτίδη. Τώρα όμως μπαίνει να πούμε τα τηλεοπτικά σου σχέδια, τα οποία είναι πια περίπου. Έχω κάτι στο μυαλό με τον Αντένα. Κάτι, μια πρόταση από τον Νίκο το Φόσκολο που μου είπε ότι ξαναγράφει μια ιστορία. Και πέρα από αυτό. Να ενσωματωθεί η Λάμψη, δηλαδή αυτή. Αυτή η Λάμψη ή στο Καλημέρα Ζωή, αλλά. Ή στα Βρώμικα Γκολ. Έχω και μια. Τι είναι αυτό? Είναι ένα καινούργιο του Φόσκολο που θα γίνει και αυτό καθημερινό. Σοβαρά. Εγώ θα στα μαθαίνω τι γίνεται στον Αντένα. Ναι, κάνουμε... Βρώμικα Γκολ. Ναι, ναι. Τι γίνεται με το ποδόσφαιρο? Είναι ένα σπουδαίο στην περιγραφή ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν το ξέρει παλιά. Ξέρει πάρα πολύ καλά από σπορ. Τέλο πάντων, λοιπόν.
Εγώ μιλάω και για κάτι άλλο στον Αντένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από όλα. Ναι. Το θέμα είναι η Θεοδώρα προέχει. Καλά, αυτό εντάξει, θα πάει καλά. Το θέατρο το είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και μάλιστα να πούμε ότι ο ρόλος του Ψάλτη έχει βρει αντικαταστάτη και είναι ο Ζαχαρίας Ορόχος. Ο Ζαχαρίας Ορόχος, ένας πολύ ταλαντούχος. Ναι. Επίσης από το cast της Λάψης. Λοιπόν, μην μου το λες έτσι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Φωτίδη. Οι ευχές μας για ένα καλό καλοκαίρι. Ευχές μου, ευχές γιατί και για τα γενέθλιά σου να είσαι πολύχρονος, να σε χαιρόμαστε και να είσαι πάντα έτσι ζεστά κοντά μας. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Φωτίδη. Και οι δυο μας ευχόμαστε ένα καλό, ανέμελο, χαρούμενο και προφανώς γεμάτο υγεία καλοκαίρι. Να είστε καλά. Σε όλους σας. Γεια σας. Πάντα από το καλοκαιρινό Κοκορίκο, από τη Φαντασία δηλαδή, την παραλιακή. Και κοντά μου έχω ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου φίλο, ένα καταπληκτικό μαέστρο, τον Γιώργο τον Χωδοδοσιάδη, που φέτος έχει μια πολύ σπουδαία επικαιρότητα, θα μας τα πει ο ίδιος. Γιώργο, καταρχήν ευχαριστώ που ήρθες. Πριν απ' όλα, δεν θα μπορούσα ποτέ να λείψω από τα γενέθλιά σου. Α. Το παρόν το δίνω πάντοτε. Με φιλία, άνευ. Πάντα με φιλία και αγάπη. Να σου πω ότι τώρα άφησα την πρόβα μου και ο Κιμούλης θα με ψάχνει. Λοιπόν, αν αυτό δεν ακούστηκε, που είπε ο Γιώργος Θεοδωσιάδης, δεν περνάει και αεροπλάνο, να πούμε ότι ο Γιώργος Θεοδωσιάδης φέτος είναι στο θέατρο Park με τον Γιώργο τον Κιμούλη στο Goodbye Girl που λέγεται Το κορίτσι του αποχαιρετισμού, δηλαδή Αντίο κορίτσι μου. Αντίο κορίτσι. Είναι ένα έργο που εγώ έγραψα ήδη κριτική για το Λονδίνο που είχε πρεμιέρα πριν από 25 μέρες, από ένα μήνα περίπου. Αλλά ο Γιώργος θα μας πει πώς είναι η δουλειά του Park. Κοίταξε, το Βαγγέλη το Λιβανά το ξέρεις ότι είναι τρελός αυτά τα πράγματα, ειδικά όσον αφορά το musical. Αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. Πιστεύω ότι θα είναι μια μεγαλειώδης παραγωγή. Και φυσικά η σφραγίδα του Γιώργου του Κιμούλη τόσο σαν σκηνοθέτη όσο και σαν πρωταγωνιστή μαζί με τη Δήμητρα τη Χατούπη και μια πλειάδα νέων παιδιών που χορεύουν, τραγουδάνε, όλα αυτά τα πράγματα. Φέτος υπάρχει ένας περίεργος συνδυασμός μουσικών. Είναι και ο Αλέξης Παπαδημητρίου που έχει κάνει όλη τη μουσική προσαρμογή. Εγώ έχω αναλάβει ενορχιστρωτικά, διευθυντικά μέρη στα μουσικά. Αλλά εσύ θα είσαι και κάθε βράδυ στην ζωντανή ορχήστρα. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Πιστεύω ότι θα είναι μια δουλειά που θα αρέσει πρώτα απ' όλα, γιατί θα είναι το κάτι άλλο μέσα στο καλοκαιρινό γίγνεσθε. Το πιστεύω. Το θέμα είναι ότι η δουλειά αυτή που είδα εγώ στο Λονδίνο με τον Γκάρι Βίλμοντ και μίλησα και με τον Νίλ Σάιμον, τον συγγραφέα, έχει ξαναγραφεί από την αρχή εξ ολοκλήρου όλη αυτή η ιστορία, διότι πέφτει στον Broadway με την Bernadette Peters, πήγε καλά, ήδη όμως στο Λονδίνο θριαμβευτικά. Ευχόμαστε και στο Γιώργο τον Κιμούλη και στο Γιώργο τον Θεοδωσιάδη και στη Δήμητρα Χατούμ, ένα πολύ ευτυχισμένο καλοκαίρι με ένα πάρα πολύ ωραίο musical, το Goodbye Girl, το Αντίο Κορίτσι μου. Και μια και βάζει τη δική του σφραγίδα ο Γιώργος Θεοδωσιάδης, νομίζω ότι έχει όλα τα χέρια να
το καλοκαίρι που αρχίζει στο θέατρο Πάτσα η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να διατηρήσει την παράδοση. Αλλά ο Γιώργος έχει να μας πει πέρα από τη δουλειά του στο κορίτσι του αποχαιρετισμού, στο αντίο κορίτσι μου, και τη δουλειά του σε κάποιους δίσκους. Να πούμε κάτι για την Ευλαχοπούλου. Πριν απ' όλα, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι μετά από πολλά χρόνια τη τον χρωστάγαμε και μας το χρώσταγε η Ρένα Ευλαχοπούλου ένα δίσκο με τραγούδια τζαζ που είναι η ειδικότητά της, θα μπορούσα να πω. Με ένα μοναδικό τρόπο που μόνο η Ρένα μπορεί να ερμηνεύσει, κρατήσαμε τρία τραγούδια από το παλιό της ρεπερτόριο του Γιάννη του Σπάρτακου. Τα υπόλοιπα όλα τα λέει για πρώτη φορά σε δισκογραφική δουλειά. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι με σπουδαίους συνεργάτες μουσικούς κρατήσαμε το κλασικό ύφος της jazz και παίζουμε με φυσικά όργανα. Και να πούμε, εκτός από το The Ladies of Trump, το That's Entertainment, έχει ένα ντουέτο με τον Λαζόπουλο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν τρία ντουέτα. Ένα είναι με τον Λαζόπουλο, ένα είναι με τον Γιάννη τον Βογιατζή και ένα με ένα σπουδαίο τραγουδιστή που συμβαίνει να είναι και ανυψιώστης, τον Μάριο τον Φραγκούλη. Ναι. Και όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα, την αρχιστοδική του Γιώργου Θεοδωσιάδη. Εδώ, ναι, είναι καθαρά αποκλειστικά δικιά μου δουλειά. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε κι άλλα δείγματα δισκογραφίας μαζί σου και το Goodbye Girl, δηλαδή το Αντίο Κορίτσι μου, να γίνει ένα πολύ ωραίο CD και να τραγουδήσουμε όλοι πολύ σύντομα τραγούδια του Hamlish, που είναι και ο συνθέτης του Chorus Line. Και πολλών άλλων. Και πολλών άλλων. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι από μένα. Ναι. Πάλι χρόνια σου πολλά να σου δώσω και ένα φιλί. Είστε πάντα επιτυχίες, Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια είναι ο Τέλης ο Ζώτος, ο οποίος μου κάνει τη χαρά τη μην είναι πάντα στα γενέθλιά μου και στα προσωπικά μου και στις εκπομπής βέβαια. Αλλά ο Τέλης ο Ζώτος φέτος το καλοκαίρι έχει μια σειρά από καλλιτεχνικές δραστηριότητες που μαζί με τα χρόνια πολλά θα μου τα πει, για να το φιλιώσω και εγώ, καλό καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες από αυτές που θα μας ανακοινώσει τώρα. Λοιπόν, έλα Τέλη. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά. Με φίλοι. Πατροπαράδοτα. Να είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε. Δεν θα κάνω και τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πας με την ερημινεία. Ο χειμώνας ήταν αρκετά πηγενέλα, πάτρα κλπ. Ναι. Να θυμίσουμε ότι το χειμώνα ο Τέλης ο Ζώτος ήταν ένα συναδεινού στο Φωταγωγό. Ήμουνα με το δημοτικό της Πάτρας, που φυσικά ήταν πρωταγωνίστρια η Άννα η Συνοδεινού. Ήταν το δημοτικό περιβάλλον. Ναι, ήταν ένας ρόλος μάνας γιου, ναι, με μια πολύ δυναμική παρουσία για τον δυο και δύο νεαρά παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ. Το έργο δεν σταμάτησε, θα εξακολουθεί να παίζεται. Μάλλον ναι, αλλά ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα το καλοκαίρι τι κάνεις. Πρώτα απ' όλα, σε λίγες ώρες, όταν η εκπομπή θα παίζεται, εγώ θα είμαι στην πατρίδα μου την Αλεξάνδρεια. Φεύγω σε λίγες ώρες και επιστρέφω για να αρχίσω αμέσως πρόβες με τον Τηλέμαχο τον Μουδατσάκη, τον παλιό και καλό φίλο, στην Κρήτη. Σε λίγο θα νικημέρει εδώ πέρα η Βιδάλη να σου πει, θα είμαστε μαζί.
Και περισσότερα πράγματα εκτός από το τηλέμαχο το Μουδατσάκη που κάνει αυτές τις πολύ ωραίες δουλειές στην Κρήτη κάθε χρόνο με θέματα συνήθως αναγεννησιακά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα πάμε. Το έργο πώς λέγεται καταρχήν? Είναι το, με το ίδιο μέτρο του Σέξπιρ. Με το ίδιο μέτρο. Ένα έργο που δεν παίζεται πολύ συχνά. Είναι μια... Τα τις κομμωδίες τις λιγότερο γνωστές, λιγότερο, ας πούμε. Αλλά με τα κάστρα και τα διάφορα και τους διάφορους χώρους στην Κρήτη είναι ό,τι πρέπει. Αυτό βέβαια θα δοθεί και στον Λυκαβητό. Θα δοθεί και σε πολλά θέατρα της Αθήνας. Ακόμη δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά, τα οποία τη λέω. Η έναρξη πότε είναι? Η έναρξη είναι 23 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, νομίζω. Δεν μου λες, το υπόλοιπο κάστρα έχετε αρχίσει οι πρόβες, έτσι δεν είναι? Όχι ακόμη. Όχι. Ακόμη. Η μέρη είναι σίγουρα και ακόμη δεν μπορώ να πω περισσότερα εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν είμαι και ο αρμόδιος ο σκηνοθέτης και θα τα πει όλα. Λοιπόν, ευχηθώ στον Τέλτο Ζώτο καλό ταξίδι στην Αίγυπτο, από όπου κατάγεται, ελληνογυπτιώτης. Να ευχηθώ στη Μέρη Βιδάλη και την δουλειά που θα κάνετε μαζί στην Κρήτη και Αλαχού, σε όλα τα κάστρα, τα μεσονικά, την καλύτερη δυνατή έκβαση. Και στον φωτογραφό που δεν νομίζω πως τέλειωσε, γιατί είναι μια πραγματικά πολύ ευτυχισμένη συγκυρία και συνεργασία του Τέλη του Ζώτου με την Άννα Συνοδεινού, μια συνέχιση για εσάς που δεν το είδατε. Το φθινόπωρο είναι πολύ κοντά. Θέλω να το ελπίζω. Ήταν μια καταπληκτική συνεργασία από πάση πλευρά. Δεν πρέπει, στη Λάμψη πώς πάει? Στη Λάμψη το τελευταίο καιρό και λίγο λόγω Πάτρας πήγαινε, έλα, απέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα, Νίκος Φόσκολος. Και ξανά που στη δόξα τραλά. Λοιπόν, εγώ εύχομαι στο Ντέλι ό,τι καλύτερο. Σε εσάς ένα χαρούμενο καλοκαίρι που προσυπογράφει και ο Τέλης ο Ζώτος. Και ξανά ένα φιλί. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αποκάλυψη μαζί με το καλό καλοκαίρι σας εύχεται να γνωρίσετε και νέους καλλιτέχνες που ουσιαστικά σηματοδοτούν το καινούργιο αιώνα που θα αρχίσει σε 2 χρόνια και τα καινούργια νιάτα στη θεατρική μαρκίζα. Λοιπόν, δεξιά μου είναι η Πάκη Βλουτή και αριστερά μου είναι μια κοπέλα που λέγεται Ζιώγα, το μικρό της όνομα είναι Ελένη Ζιώγα, και οι δυο έδωσαν ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο ντεμπούτο στο Kiss Me Case, στο Φίλησέ Με Κέτη, που σε σκηνοθεσία της Κάμερου Γκέρι παίχθηκε στη Λυρική. Βέβαια, πολλοί από εσάς έχετε ήδη διαβάσει την κριτική μου. Ας δώσω όμως το μικρόφωνο πρώτα στην Πάκη Βλουτή, η οποία έχει ήδη παίξει στους Δαίμονες με την Άννα Δύση και στη μελωδία της ευτυχίας ήταν το κύκνιο άσμα της Αξέχασης Αλίκης. Λοιπόν, μιλάει η Πάκη Βλουτή. Τι να πω αυτή τη στιγμή. Πρώτα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με πολύ αγάπη. Με φιλί, φιλί, φιλί. Και από εκεί. Λοιπόν. Καλά και όλο, επιτυχίες, ό,τι μπορείτε. Λοιπόν, τι θα μου πει τώρα η Ελένη Ζιώγα, έτσι δεν είναι? Την οποία να δείξει αλλιά για το πρόγραμμα της, ήταν τόσο φοβερό που δεν είναι το όνομά της όπως έπρεπε σωστά γραμμένο σε ένα ρόλο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, τι άλλο θα παίξει? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε καταρχήν και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και εμείς σαν νέοι. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχίες. Φιλή, ναι. Να είστε καλά. Και θα ήθελα, μια και μου δίνετε ευκαιρία, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρουγκέρη και τον κύριο Κουλουμπί που μας έδωσε την ευκαιρία να βγούμε κι εμείς οι νέοι προς τα έξω για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το στούντιο όπερας που έφτιαξαν ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας τους νέους. Εγώ νομίζω αυτό που μου είπε η Πάκη Βλουτή, ότι επειδή ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία προσπάθεια, το Kiss Me Kate στο φθινόπωρο, το Φίλησέ Με Κέτη, να πάει σε κάποια περιοδία και να το δουν ίσως και έξω από την Αθήνα, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση ενός καταπληκτικού musical του Cole Porter, που παίζεται χρόνια τώρα στο Broadway και στο West End. Λοιπόν, ευχηθώ στις δύο κοπέλες,
συντομότατα το όνομά τους όπως πραγματικά το αξίζουν και η Ελένη Ζιώγα και η Πάκη Βλουτή να είναι γραμμένο όχι μόνο σωστά στο πρόγραμμα της παράστασης αλλά και με φωτεινά γράμματα σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο σε μια φωτεινότατη μαρκίζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έχετε. Να είστε καλά. Η πληροφορία μας είναι ότι θα συνεχίσει, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της Λυρικής την ερχόμενη σεζόν και ελπίζω να πάει το ίδιο καλά και καλύτερα επαγγελματικά πλέον. Και να είστε πάλι κοντά μας. Εντάξει, εγώ τα εύχομαι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι και να είστε καλά πάντα. Yeah. Μαζί με την μπόμπα αυτή από το, από το Σαχαροπλαστείο Σπανός είναι η Μαρία Τσακαλίδου που είναι και αυτή μια μπόμπα που είναι στην εκπομπή μου που μου έχει ευχηθεί χρόνια πολλά. Θέλω άλλο να φιλή χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά μωρό μου. Και χρόνια εγώ. Πολλά και καλά. Ευτυχισμένος με επιτυχίες. Με υγεία, 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 υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πορτρέτο της Μαρίας βέβαια το έχετε δει διότι όταν βγει η εκπομπή το πορτρέτο της Μαρίας Τσακαλίδου έχει ήδη προηγηθεί. Όμως η Μαρία θα μας πει τώρα για τις λάμψεις της, είτε είναι μπόμπες είτε δεν είναι μπόμπες. Λοιπόν, τα λες εσύ. Λοιπόν, πρώτα να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά, να είναι υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία, επιτυχία στη δουλειά που της έχει σίγουρα, πολύ θέατρο, να βλέπει πολύ πολύ θέατρο, να έρχεται να μας ενημερώνει. Πιο πολλές από 34 παραστάσεις πήρα στο Λονδίνο, είδες μόνο 5 εσύ. Εγώ είδα 5, δεν άντεχα άλλο και δεν με συνοδεύαν, δεν αντέχαν οι άλλοι να με συνοδεύουν. Άλλη φορά ραντεβού μαζί, έτσι. Την άλλη φορά θα πάμε μαζί και θα βλέπουμε κάθε μέρα, ματινέ, όλα, όλα. Απογευματινέ, evening performance, όλα, όλα. Λοιπόν, η Μαρία τι κάνει τώρα, το καλοκαίρι και το χειμώνα, πες τα. Το καλοκαίρι δεν κάνω θέατρο, ξεκουράζομαι από το θέατρο, ετοιμάζω κάτι για το χειμώνα που ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμο, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί. Μπόμπα δηλαδή, μπόμπα. Κάνω κάτι εμφανίσει σε έναν πολύ ωραίο ρόλο στη Λάμψη με τον Νίκο το Φόσκολο. Περνάω πάρα πολύ καλά εκεί και βλέπουμε για το χειμώνα, έχω μια άλλη πρόταση για ένα άλλο σύριαλ, να δούμε και αυτή να κάτσει πρώτα για να μπορέσουμε να την ανακοινώσουμε και για τα θεατρικά μας. Που να δούμε πώς θα πάνε. Πού θα εγώ σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Η αποθήκη σου είχε γράψει πολύ καλά λόγια γιατί πραγματικά το άξιζες. Οι κάμερες σε θέλουν. Το πορτρέτο σου είχε μεγάλη επιτυχία που βγήκε. Να σε καλά. Και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει ένα καλό καλοκαίρι ξένιαστο όσο και η αποψινή βραδιά εδώ στο Κοκορίκο. Μας έφερες κοντά στο Κοκορίκο να περάσουμε τη γιορτούλα σου μαζί. Να σε καλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πολύ θα ξέρετε σωστά βέβαια, δεν είναι δυνατόν να γίνω χωρίς το Βασίλη το Βλάχο. Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός που του έχω γράψει πολύ καλές κριτικές και που τον αγαπώ τόσο πολύ ώστε να μην παραλείπει να έρχεται να μου ευχηθεί τα χρόνια πολλά. Βασίλη, φέτος ήσουν με τον Ποταμίτη, έτσι. Ήμουν με τον Δημήτρη Ποταμίτη, το Μπέρντι, το Αγόρι Πουλί, ένα έργο που... Το Μπέρντι. Το Μπέρντι, πραγματικά μια πολύ, πολύ σπουδαίο θεατρικό έργο. Το οποίο είχε και αρκετά καλή απήχηση και στην Ελλάδα, μόνο ότι στο εξωτερικό δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Μια παράσταση, μια φάνταστη σκηνοθεσία του Δημήτρη Ποταμίτη και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο Δημήτρης δεν είναι πρώτη φορά που κάνει σπουδαίες δουλειές και εύχομαι να δουλέψω μαζί του και στο μέλλον
Σας λυπάμαι που σήμερα δεν είναι μαζί μας. Θα μπορούσε να πει και αυτός κάποια πράγματα περισσότερο. Εγώ θα πω το εξής, ότι καταρχήν η σύμπραξή σου οποιοδήποτε θείασο είναι ένα εύσημο επιτυχίας, διότι είσαι πάρα πολύ ευσύνητος ηθοποιός και όλα αυτά τα χρόνια την κάνεις τη δουλειά σου αθόρυβα μεν, αλλά πολύ ουσιαστικά δε. Το καλοκαίρι μάλλον θα παίξει από ό,τι μου είπες, αλλά φαντάζομαι ότι ήδη από το χειμώνα, από το φθινόπωρο, θα σε πλανέψω για κάτι που θα είναι πάνω στα μέτρα σου. Μακάρι να γίνει και αυτό. Που θα έχει ένα πρωταγωνιστικό σχήμα, ούτως ώστε να μπορέσεις να βρεις ένα δρόμο παράλληλα με εκείνο που είχες χαράξει με τους αγγέλους στην Αμερική. Στην Αμερική. Δηλαδή ένα περίπου. Πάνω σου πολύ. Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Βλάχος εύχεται σε όλους εσάς που μας βλέπετε ένα καλό καλοκαίρι. Και εγώ του εύχομαι τη σειρά μου τις καλύτερες δυνατές ευχές για μια καριέρα πραγματικά σπουδαία όπως την αξίζει το ταλέντο σου. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία κάθε φορά να μιλάω στην τηλεόραση, γιατί μόνο χάρη σε σένα μπορώ και μιλάω στην τηλεόραση. Αυτό είναι ένα πικρό παράπορο. Αλλά το οφείλω σε σένα που τουλάχιστον σε τηλεόραση εμφανίζομαι και μιλάω για θέατρο. Όχι, τουλάχιστον είναι αποκάλυψη του πολύ σπουδαίου ηθοποιού που ανεξάρτητα πόσο αθόρυβοι είναι, θέλει να του προβάλλει. Λοιπόν, οι ευχές μας μένουν το Βασίλη για ένα πολύ χαρούμενο καλοκαίρι. Έτσι. Εμένα, γιατί είναι φυσικά τα γενέθλιά μου και τα γενέθλια της εκπομπής, θα ήθελα να υπάρχουν δύο ονόματα που με βοήθησαν πάρα πολύ και που είναι και τα δύο χαρακτηριστικά. Ας αρχίσω βασιλικότερος του βασιλιά από τον κύριο βασιλιά που ακούτε βέβαια το όνομά του, υπογράφει πολλές δουλειές εκτός από αυτοκίνητα, τα μαμούνια. Λοιπόν, θα σας πει δύο λόγια. Πρώτα ο κύριος βασιλιάς και έπεται ο κύριος νόστιμος. Του δίνω το μικρόφωνο. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, να τα χιλιάσετε θα έλεγα, και πάντα η εκπομπή σας να έχει επιτυχία όπως έχει μέχρι τώρα, να έχει και στο μέλλον. Εύχομαι δε στο κανάλι, το οποίο βλέπω να κάνει καινούργια ανοίγματα με καινούργιες εκπομπές, πάντα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και εύχομαι να γίνει σύντομα ένα από τα πρώτα σε ακροαματικότητα και θεαματικότητα κανάλι. Με τέτοια βασιλική ευχή πρέπει να προσυπογράψω και εγώ όταν πάνω όπως τα είπαμε. Όμως κοντά μου, για να νοστιμήνει την αποψινή βραδιά, είναι ο κύριος Νόστιμος, χάρη στον οποίον δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτή η βραδιά. Λοιπόν, ο κύριος Νόστιμος θα πει δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα σου εύχομαι χρόνια πολλά. Δεύτερον, η εκπομπή να τραβήξει άλλα 7 χρόνια. Άλλα 7 χρόνια. 14 στο σύνολο. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βασιλιά για την ωραία βραδιά αυτή που μας βοήθησε. Και ό,τι καλό. Και καλή διασκέδαση σε όλους. Καλή διασκέδαση και να πούμε ότι και ο κύριος Νόστιμος και ο κύριος Βασιλιάς σας ευχόμαστε ένα νόστιμο και βασιλικό καλοκαίρι. Thank you.
μου για να μου ευχηθούν χρόνια πολλά στην εκπομπή και χρόνια πολλά στα προσωπικά μου γενέθλια. Ο Γιάννης Κεχαγιόγλου με δύο καταπληκτικές παρτνέρ. Ο Γιάννης Κεχαγιόγλου, πρωτού σας παρουσιάσουμε τις κοπέλες, σας αφήνουμε σε ένα suspense. Τέλος πάντων, εντάξει, βραδιά καλοκαιρινή είναι, γενέθλια είναι, σπουδαία εκπομπή είναι, λέει ο Γιάννης Κεχαγιόγλου. Του δίνω το μικρόφωνο για να πει τι. Καταρχήν το κάπνισμα κάνει κακό. Το παίρνω και μιλάς. Δεν καπνίζω, καταρχήν. Για σκηνικό το έχεις. Ναι, είναι ντεκόρ, είναι κόλπο. Ναι. Καλησπέρα σε εσάς, όπως βλέπετε τώρα. Καλησπέρα στον Σπύρο. Γιορτάζει τα γενέθλιά του. Στο τέλος της εκπομπής θα σας αποκαλύψω τα πόσα κλείνει. Το λέμε, 7 χρόνια εκπομπής. Τα δικά μου είναι άλλη ιστορία. 7 χρόνια εκπομπής κλείνεις. Ναι, ναι. Μόνο. Ναι, μόνο. Εδώ, στο κανάλι 5, στην ΕΡΤ, 20 χρόνια εκπομπής. Λοιπόν, θα πεις τι ετοιμάζεις με τις δύο κοπέλες, οι οποίες είναι από εδώ, πώς λέγεται. Πώς το μικρόφωνο το κάνω εγώ. Λοιπόν, έχω δεξιά μου την Ιωάννα. Γιατί είναι... Γεια σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την εκπομπή. Και την Μπέτι. Γεια σας. Η οποία Μπέτι είναι φοβερό μανεκέν, έτσι, είπα ένα υπέροχο πράσινο. Το καλύτερότερο. Το καλύτερότερο. Ωραία. Αυτά έχουμε να πούμε εμείς μονάχα. Να σε ευχηθούμε... Καταρχήν ο Κεχαγιόγλου για να βάλει η γραβάτα είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή η αποκάλυψη αποκαλύπτεται μπροστά στη γραβατική ενδυματολογική άνεση του Κεχαγιόγλου, ο οποίος ετοιμάζει. Τι, τη βγάζεις, έλα, βγάλ' τη εδώ. Λοιπόν, θα τη φορέσεις όμως στην από εδώ για να κάνουμε, ένα σκηνικό λάθος. Τη γραβάτα. Ναι. Ωραίος άντρας του καναλιού. Λοιπόν, δώσ' τη γραβάτα σου εδώ. Και σαν υπεύθυνη μόδας. Ναι. Έλα να μου βάλεις καλά. Άξε αυτό. Περίμενε. Περίμενε, λέει, suspense εσείς. Είναι δύσκολος ο Γιάννης, τώρα εντάξει. Την ευκολία έχει μόνο Σαββατοκύριακο. Έλα. Το άλλο το σκηνικό δεν είναι το καλύτερο από όλα. Το άλλο το σκηνικό σου το δίνουμε στην κοπέλα. Το σκηνικό δεν καπνίζει, απλώς το δίνουμε, έτσι. Έλα, από πίσω. Έλα, παιδάκι μου. Λοιπόν, ο Γιάννης Κεχαγιόγλου, δύο κοπέλες. Σας ευχόμαστε, όχι το βίντεο ανθόσπερτο. Χαρούμε. Ψάχνουμε το να ζήσει Σπυράκο για χρόνια πολλά. Πάμε, Μπέτι, έλα, ψάχνουμε το να ζήσει Σπυράκο για χρόνια πολλά, εντάξει. Λοιπόν, να ζήσει Σπυράκο για χρόνια πολλά. Δεν τούρτα. Τούρτα έχουμε τούρτε. Μεγάλο να γίνει, να βγάλει πάρα πολύ μακριά μαλλιά, νομίζω. Χρόνια πολλά, Σπυρό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ένα ποτήρι σαμπάν από τη Γεωργία τη Ζώη που την αγαπάω πάρα πολύ για να μου ευχηθεί χρόνια πολλά. Να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο στα καλλιτεχνικά της, στα αρχιτεκτονικά της, αλλά τα λέει ίδια καλύτερα από μένα. Εγώ τι άλλο να πω χρόνια πολλά. Είναι 15 χρόνια που σου λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα χρόνια πολλά. Αυτό θα πει γούρι. Λοιπόν, η Γεωργία φέτος ήταν στο Βαρόνο με τον Κώστα τον Κακαβά. Θα μου πεις πρώτα τα αρχιτεκτονικά σου, είναι πάρα πολλά. Αρχιτεκτονικά, ναι, είναι πολλά. Τι να πρωτοπώ. Την Εγνατία, την αποκατάσταση των διατηρητέων με την πολιτιστική, το θέατρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το Φλόκα, που θα αρχίσει το φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας φέτος. Αύριο θα είναι η press conference. Δεν μου λες ένα θέατρο δικό σου, αποκλειστικά δικό σου, που εγώ στο εύχομαι μια τέτοια νύχτα για να δει δικό σου. Πότε θα το έχουμε, το θέατρο το δικό σου? Ήδη 19 Ιουλίου εγκαινιάζεται ένα θέατρο που έχω φτιάξει εγώ, πέτρινο, χειροποίητο, στην Αρχαία Ολυμπία. Δεν χρειάζεται να είναι, ναι, δικό μου. Κοίταξε, όταν κάναμε το πορτρέτο σου πριν από μερικούς μήνες, είχαμε δώσει μια ευχή ότι η Γεωργία η Ζώη, που είναι φίλη μου, θα πρέπει να κάνει ένα δικό της αρχιτεκτόνημα, πόνημα, που θα βρει τη γης υπογραφή. Εγώ της εύχομαι να επεκταθεί η τόση επιτυχία και στο καλλιτεχνικό τομέα του, όσο να είναι διαδική επιτυχία. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν θα απέξει από τα καλλιτεχνικά, έτσι. Το καλοκαίρι, ναι, απέχω από τα καλλιτεχνικά, αλλά είμαι ανοιχτή για το χειμώνα. Μία είναι η αυθεντική ιταλική πίτσα. Αυτή που ψήνεται σε χώρο. Είναι κοντά σας και θα είναι με το σφρίγος τη δημιουργικότητα που διαθέτει. Και ενώ δίπλα χορεύουν και γίνεται ένας χαμός, η Γεωργία πίνει μια γουλιά σαμπάνια.
Και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, ανέμελο, ευτυχισμένο και ξένιαστο. Εγώ σου εύχομαι ευτυχία και υγεία πάνω απ' όλα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για σένα υγεία. Με φιλί. Φόντο χορού και χάους σας παρουσιάζω ξανά, το ξέρετε άλλο, το Γιώργο το Γόγο, χορευτή, χορογράφο και δημιουργό της Eurodance. Ο Γιώργος είναι κοντά μου, θα μας πει εκτός από τα χρόνια πολλά σε μένα. Χρόνια πολλά, πάντα επιτυχίες, να είστε πάντα καλά, όπως πάντα. Τι άλλο θα ήθελα. Και η εκπομπή να πάει καλά, 7 χρόνια και κάτι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την Eurodance. Έτσι. Κάνει πολλά, ετοιμάζει πολλά και τα κρατάει για έκπληξη. Πολύ σύντομα. Τίποτα ανακοινώσιμο. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Τίποτα. Λοιπόν, η Eurodance πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλη σχολή. Έχει βγάλει καταπληκτικά πράγματα. Στο Hilton έκανε μια καταπληκτική επίδειξη. Βέβαια. Και έχει μαθητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Σωστά. Να έχω να λέω. Ναι, ναι. Και σύντομα η Eurodance θα κάνει πάρα πολλά. Και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα ετοιμάζει αρκετά και τηλεοπτικά. Λοιπόν, η Eurodance πόσο καιρό λειτουργεί καταρχήν? Είναι 4 χρόνια στην Ελλάδα. 4 χρόνια. Προοπτικές. Προοπτικές! Πάρα πολλές. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Πάρα πολλές. Πόσους μαθητάς έχει τώρα η Eurodance? Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή συνολικά. Είναι περισσότερο από 200-300 μαθητές περίπου. Λειτουργεί και εκτός Αθηνών? Όχι. Εγώ εύχομαι μια βραδιά σαν για απόψε η Eurodance να πάει απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και να έχει τόσους μαθητές ως τους όσο και στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχίες. Εύχομαι πάντα επιτυχίες. Καλό καλοκαίρι από τον Γιώργο Γόγο και σε μένα και από τον Γιώργο το Γόγο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Βλέπετε πώς περνάει στην παραλία αυτό το καλοκαίρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νόστιμο, τον κύριο Παλασόπουλο, τον Θοδωρή τον Παλασόπουλο που είναι για μένα πάρα πολύ σπουδαίος όλες τις εκπομπές, τα παιδιά, το Κέντρο, τον Παύλου, τον Τριανταφύλου και τον Ξινογαλά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το catering, το κύριο Γιάννη Σπανό από το Νέο Ψυχικό για τα τόσο θαυμάσια εδέσματα που προσέφερε στην εκπομπή. Θα ήθελα ακόμα, κυρίως, τελευταίο βέβαια σε εσάς, το κερασάκι της τούρτας, να ευχαριστήσω όλους εσάς που για 7 χρόνια με την αγάπη σας, με τη συμπάθειά σας, κάνετε αυτή τα κουμπί να ακούγεται δυνατά. Δεν χρειάζεται να πάτε σε ένα κέντρο της παραλίας, το Κοκορίκο, για να με ευχηθείτε, για το ξέρω που είστε κοντά μου, χρόνια πολλά. Εγώ να σας ευχηθώ ευτυχισμένο, ξένεστο, γεμάτο υγεία καλοκαίρι και οι αποκαλύψεις να είναι ευχάριστες όσο και αποψύγει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Thank you.